Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι η Σουζάννα. Καιρό είχα να κάνω τη διαγωγή. Και πάμε. Πολύ καιρό. Και πάμε. Λος Άντζελες. Ελέ! Είμαστε στην Ελλάδα, στο Elvel. Και στο LA ακόμα. Elvel, όχι LA ακόμα. Και προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη μας πτήση για το Los Angeles. Δεν έχει ξαναπάει κανένας από τους δύο. Είμαστε και δύο super ενθουσιασμένοι. Για σε φορά και Two-Faced, αποκλειστικό event. Μόνο εμείς θα είμαστε εκεί από το Ελλάδα. Θα τρελαθώ, ναι. Θα σκίσω όλα. Φοβάσαι. Εγώ, όχι. Εσύ. Λίγο. Εσύ πάντα φοβάσαι, όπου και να πάμε. Α, ναι, μένουμε στο Hollywood. Βεβαίως μένουμε στο Hollywood. Λόγω. Και θα μείνουμε πόσες μέρες, 5 μέρες. 5. Καλές είναι, εντάξει. Στην ουσία πάμε για δουλειά, αλλά θα κάτσουμε 2 μέρες έξτρα. Θα ελπίσω να κάνουμε πολλά πράγματα. Ψώνια και κάποια θεατρικά και σινεματικά και χολιγουδιανά τέτοια που θέλεις να δεις. Στο στούντιο της Universal, λοιπόν, θέλω να πάω. Να πάμε. Ξεκινάει το ταξίδι για LA. Φτάσαμε στο LA! Δεν ξέρω τι ώρα είναι, τι μέρα είναι. Αλλά τι σας λέω τώρα, μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο που μας έχει ετοιμάσει εδώ η Two-Faced. Έχω τρελαθεί. Τι να σας πρωτοδείξω, δεν τα έχω ανοίξει όλα. Το κρεβάτι είναι εδώ. Η θέα είναι εδώ. Είμαστε εδώ λίγες ώρες και ήδη θέλω να μείνω εδώ για πάντα, παιδιά. Και δεν το έχω πει πολλές φορές, μόνο για το Παρίσι το έχω πει. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για ένα γρήγορο room tour, πολύ γρήγορο. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις εδώ τα πράγματά μας που τα έχουμε παρατήσει παντού. Τα-τάν! My pretty thoughts. Εντάξει, πεθαίνω. I spent my rent on makeup. True. Two-Faced, love, Σουζάννα. Κάθε ρεφτάκι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, σε σεράκι, τέλειο. Και δείτε τώρα το κρεβάτι. Δείτε εδώ. Δεν μπορώ. Και έχει και κάτι εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Για γλυκάκι μου φαίνεται. Σοκολατάκια. Πω πω, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο μπάνιο. Έχει αυτήν εδώ την τσάντα. Ταραν! Hangover 3-in-1. Αυτό πρέπει να είναι το setting spray. Αυτό εδώ πέρα primer. Για τα χείλη, την Better Than Sex τη μάσκαρα, Better Than Sex eyeliner. Θεέ μου, θα τρελαθώ. Σας έχω πόσο ενθουσιασμένη είμαι, πόσο τρελαμένη είμαι. Πήγαμε για φαγητό, επιτέλους, κανονικό φαγητάκι. Θα πάμε φαγητάκι, γιατί δεν μπορείτε να μπορείτε. Καλημέρα, LA! Λοιπόν, από χτες κοιμηθήκαμε στις 10, τι ώρα. Δεν είναι καλά το δέρμα μου, δεν είναι στα καλύτερα του. Εδώ ο μαύρος κύκλος πάει σύννεφο. Και παραγγείλαμε πρωινό. Νομίζω όμως ότι πήραμε πάρα πολύ. Πήραμε ένα υγιεινό. Και ένα αυγό. Θα ξεκινήσω με την κρανόλα μου και μετά θα φάω τι. Μετά θα φάω αυτό. Yay! Μόνη μας γελαρία. Εδώ το outfit είναι κάπως καλοκαιρινό. Έχει όμως ζεστούλα. Είμαστε στα κεντρικά της Two-Faced. Είμαι ενθουσιασμένη. Χαμούλης. Δείτε εδώ τι ωραία γραφεία, θα τρελαθώ. Παιδιά, είναι η αγαπημένη μου παλέτα και την είδα εδώ πέρα κρεμασμένη. Η Peach παλέτα κρεμασμένη στο δέντρο, σαν να είναι ροδακινάκι. Από τις πιο ωραίες παλέτες της Two-Faced, μυρίζει συγκλονιστικά και έχει έτσι τις πιο ωραίες πορτοκαλορόζ αποχρώσεις. Νιώθω ότι μιλάω κινέζικα έτσι όπως με κοιτάνε εδώ. Κοίτα εδώ, εδώ έρχονται παιδιά να κάνουν το διαλυματάκι τους. Για το Θεό. Τέλειο, τέλειο. Δείτε εδώ καθρέφτη, σαν το δικό μου παιδιά, ε. Να τα λέμε για αυτά. Έπρεπε να έρθω πριν φτιάξω το σπίτι. Και τώρα ήρθε η ώρα να αράξουμε έξω στην αυλή της Two-Faced. Είναι τέλεια παιδιά, είναι τέλεια, δεν έχω δει πιο ωραία γραφεία.
Εδώ τρώμε light, παιδιά. Ωραία και σωστά. Κοίτα ο καφές που έχει το σήμα της Too Faced. Ήρθαμε να βρούμε τη σωστή απόχρωση του Born This Way, του foundation, του top foundation της Too Faced. Πάντα βγαίνω λάθος με την απόχρωση που έχω πάρει εγώ, με την απόχρωση που δίνουν οι ειδικοί, πάντα. Παίρνω πάντα πιο σκούρα. Και έμαθα πρώτη και το καινούριο λανσάρισμα της Too Faced που είναι πούδρα foundation, έρχεται στην Ελλάδα τον Αύγουστο και πρέπει να κάνουμε ισχύ τώρα να ακούσουμε. They are multi-use, which means that they can be used with your foundation alone, they're also long wear. So these are a 12-hour wear power. Όχι σαν πούδρα, έχει και κάλυψη, όπως βλέπετε. Προλάβαμε, ντυθήκαμε στην ώρα μας, κύριε. Και κάτι λείπει, παιδιά, στο μακιάζ μου. Λείπει μάσκαρα. Ήταν στα πλαίσια της πρόσκλησης να μην έχουμε βάλει μάσκαρα. Οπότε δεν έχω βάλει μάσκαρα, το βλέπεις. Εγώ το βλέπω, το νιώθω. Το αισθάνομαι ότι λείπει. Το πάρτι θα γίνει μέσα στα Universal Studios. Έχει τρελαθεί. Καινούργιο μασκαρίνι για να είναι Too Faced. Που ξέρετε, έχει την top μάσκαρα, την Better Than Sex. Φαντάζομαι ότι θα γίνει χαμός με το μάτι. Απλά δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι βλέπουμε. Δες εδώ. Εδώ αυτό το φανάρι στάνταρ το έχουμε δει σε κάποια ταινία. Ξέρεις που πέφτουν κάτω και φιλιούνται και σταματάνε στο φανάρι και λες μέσα στη μέση του δρόμου. Πού σταματάνε? Να πού σταματάνε με παιδιά μέσα στη μέση του δρόμου. Let's find out, shall we? Thank you. Κοίτα εδώ, κάτι έχει γυριστεί σίγουρα, κάποιο Spider-Man δεν θα έχει γυριστεί. Αυτό εδώ είναι κλασικό στα μπαλκόνια και τέτοια εδώ που πηδάνε τα μπαλκόνια μέχρι τώρα. Να τώρα γιατί ήρθα χωρίς μάσκαρα, καταλαβες? Γιατί έχει εδώ πέρα την καινούργια μάσκαρα. Κοίτα τι θα κοιμάσουμε. Θα με πατήσω στο LA, Παναγία, θα πεις τα κουκαλά μου εδώ. Κατευθυνόμαστε προς Santa Monica, Venice Beach, στα καλύτερα. Σας πάω στα καλύτερα. Άμα να κάνουμε ηλιοθεραπεία δεν θα μπούμε στη θάλασσα, γιατί μου πει η αδερφή μου να προσέχω τις καρχαρίες. Έλεος. Οπότε δεν θα πω. Άμα θες πες εσύ. Εγώ δεν μπαίνω. Όχι, αυτό το αστέρι είναι για μένα. Άδειο. Κενό. Μόλις φτάσαμε Venice Beach. Εντάξει. Έχει και γυμνού σέρφερ για τα κορίτσια. Έχει γυμνού σέρφερ εγώ, εμένα. Εγώ τα πλάνα θα τα πάρω αυτά για εσάς. Να και το λέω στη Σουζάνα, τη λέω έχει και κάτι γυμνού σέρφερ και γυρνάει με πολύ χαλαρό. Αλήθεια, πού είναι? Κοίτα, κοίτα, εδώ είναι που κάνουν skateboard. Thank you.
ποδήλατα και πάμε Santa Monica με το ποδηλατάκι μας. Όχι, πρόσεχε! Είσαι τρελός! What are you doing? Ανεβήκαμε στη Ρόδα! Φοβάμαι! Αφού φύγουμε από το ξενοδοχείο που ήταν με την Too Faced, κλείνει το Airbnb που δείχνει τέλειο! Τέλειο, έτσι! Παιδιά, ήταν σαν αυτές τις ταινίες, τα σπίτια με τους μεγάλους διαδρόμους, ξέρεις, αυτά τα διαμερίσματα με τους μεγάλους διαδρόμους, είχε κάτω καλιά από μπύρες, η πόρτα ήταν πιο λεπτή από το ξενοδοχείο, δεν ήταν safe. Και μπαίνουμε μέσα, το καναπές, ο βρώμα, να έχει πάνω stains, λεκέδες, δεν έχω δει κάτι πιο άσχημο, δεν έχω δει κάτι χειρότερο, ειλικρινά. Και ήρθαμε σε αυτό το πολύ όμορφο ξενοδοχείο στο Beverly Hills, λίγο πιο μακριά από ό,τι ήμασταν. Να προσέχετε παιδιά, να μην βιάζεστε και να κλείνετε τα σωστά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, Τζίο λέει εδώ πέρα βέβαια. Ήμασταν συμμαθητές στο πίσω το θρανείο. Ο Γιώργος βέβαια μένει εδώ 10 χρόνια. Πάμε κάπου να πιούμε ποτό. Πού πάμε? Πάμε να δούμε μια συναυλία. Προλάβαμε θρυλικό in and out. Τι πήραμε! Πήρανε μπέργκερ αυτοί. Εγώ δεν τρώω αυτά, κάνω δίαιτα. Και εγώ μπέργκερ απλά χωρίς κρεμμύδι και μονό. Γεια μας. Αφού σιδερώθηκαν που κάμισα, αφού γίνηκαν όλα, πάμε Rodeo Drive. Πάμε να δούμε το πιο διάσημο shopping δρόμο του LA. Καθίσαμε εδώ σε μια διάσημη καφετέρια για τον καφέ της. Λέγεται Alfred, Alfred, Alfred. Ναι. Έλα, μην τρως το πιο ωραίο επειδή εγώ βλογκάρω. Εντάξει. Εντάξει, αυτός ο δρόμος δεν υπάρχει. Ο Σκαλτέρα Ρέντα, Κλοέ, Ποτέγκα, όλα είναι εδώ. Κοίτα εδώ, μαγαζί. Wow. Έχω να δηλώσω κάτι δημόσια. Πήγαμε στα Σεφορά να πάρω κάτι που θέλει η αδερφή μου. Δόθηκε κάποιο παραπάνω budget από αυτό που είχε υπολογιστεί. Αλλά, δες εδώ, όλο αυτό είναι γεμάτο. Όλο. Πήρα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στην Ευρώπη γενικά. Και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω. Για μαλλιά, μακιγιάζ. Πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων, τα οποία τα βλέπω στις Αμερικάνες και τρελαίνομαι. Δεν θα κάνουμε καθόλου άλλα ψώνια. Καθόλου άλλα ψώνια, δεν είναι. Το budget έχει βγει εκτός προϋπολογισμού εντελώς. Αλλά παιδιά, για εσάς δουλεύω. Τι νομίζετε? Εγώ ήθελα τώρα όλα αυτά, δεν τα ήθελα. Βρε αγάπη μου, ακούς. Για τα κορίτσια δουλεύω. Εμένα δεν τα πήρες. Όχι για σένα. Bonjour. Αφού πήγαμε στα Σεφορά και το σηκώσαμε, γυρίσαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, πήγαμε, φάγαμε μια πίτσα και κοιμηθήκαμε. Ήρθαμε στο Los Angeles για να κοιμηθούμε και να φάμε πίτσα. Φεύγουμε σε κάνα 3-4 ώρες. Είδαμε τον Γιώργο να πάμε για ένα καφεδάκι. Να δούμε εδώ τα τελευταία πράγματα. Το outfit σήμερα καθόλου γκλάμορους. Γιατί είναι το outfit αεροδρομίου. Πάμε να πάρουμε καφέ και να κάνουμε τις τελευταίες μας βόλτες. Είμαστε στο Beverly Hills. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, είμαστε στο αεροδρόμιο του Los Angeles. Πραγματικά αυτό ήταν ένα ταξίδι σοκ. Ένα τρομερό ταξίδι που ακόμη δεν έχω καταλάβει, δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι το έκανα. Δεν είχα καταλάβει ότι ήρθαμε στο Los Angeles. Μέχρι που φτάσαμε,
Πήγαμε στο event, κάναμε τη βόλτα μας. Τώρα βέβαια που ήρθαμε μία, είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, είχε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε. Πανέμορφα, από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω επισκεφτεί ποτέ. Τι θέλεις? Και θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ την ομάδα των Σεφορά στην Ελλάδα, που πάντα με πιστεύονται και έτσι με βοηθάνε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και να ταξιδέψω σε τόσο ωραία μέρη και να δω τόσο ωραία πράγματα και σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το ταξίδι μας, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.